Η Ρεάλ υποδέχτηκε την Έφες και σε θεωρητικό επίπεδο ήταν αυτή που κεγόταν περισσότερο για την νίκη. Όμως το παιχνίδι η Έφες κυριάρχησε, κατάφερε να κερδίσει με μεγάλη άνεση την Ρεάλ. 83-108 ήταν το τελικό, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν 67 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι είχε διάφορα ντεσού, όπως την αποβολή του Παύλο Λάσο στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και πολλούς διακριθέντες, κυρίως όμως από πλευρά Έφες. Αν ψάξει η Ρεάλ να βρει κάτι θετικό από την πολύ κακή εμφάνισή της, από τη σκοτεινή θα έλεγε κανείς εμφάνισή της, ήταν η εμφάνιση του Γκαρούμπα. Ο 18χρονος έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ήταν όμως ο μοναδικός που προσπάθησε από την πλευρά της ισπανικής ομάδας. Ξεκίνησε καλά η Έφες, αλλά η Ρεάλ πολύ γρήγορα κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση. Κατάφερε να μειώσει, να ισοφαρίσει και να προσπεράσει. Αυτό όμως συνέβη για πολύ λίγα λεπτά, καθώς οι Τούρκοι συνήλθαν γρήγορα, άρχισαν να βρίσκουν λύσεις μέσα από την άμυνά τους, άρχισαν να βρίσκουν λύσεις επιθετικά με τον Μίτσιτς, τον Λάρκιν, αλλά και όλους τους υπόλοιπους πρώτης γραμμής παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Αταμάν. Εδώ ένα τρίποντο από τον Ρούντι Φερνάντες, που αν και ήταν θετικός στο παιχνίδι του, ήταν σε αρκετές περιπτώσεις εκνευρισμένος. Ο Σανλής ένα σούτ από το ύψος των 6,75. Εδώ ένα κάρφωμα από τον Γκαρούμπα μετά την δημιουργία του Ντεκ στο χαμηλό post. Το παιχνίδι κυλούσε και μύριζε ντέρμπι. Εδώ ο Μίτσιτς δημιουργεί και ο Σανλή τελειώνει τη φάση. Η Έφες προσπερνάει και πάλι με 9 πόντους. Η Ρεάλ προσπαθεί να πλησιάσει. Η ενέργεια του Γκαρούμπα έδωσε την δυνατότητα στην Βασίλισσα να είναι κοντά στο σκορ. Εκεί κοντά στους 10 πόντους ήταν το προβάδισμα της Έφες και έπεσε. Εδώ με τον Άλοθεν να σκοράρει στον ευνηδιασμό. Κοιτάξτε αυτή τη φάση με τον Γκαρούμπα να παίζει φανταστική άμυνα. Να πιέζει τον Μπομπουά στην μπάλα και να κόβει το σούτ του Σαν Λί. Και πάλι το μπλοκ από τον 18χρονο παίχτη της Ρεάλ, που αμέσως στην επόμενη φάση σκοράρει και για 3 και φέρνει την Ρεάλ σε momentum. Οι άμυνες του δεν είχαν σταματημό. Μέχρι να τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταπληκτικός. Κρατούσε τη Ρεάλ μόνος του για να φτάσουμε στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου. Ο κύριος Χριστοδούλου και οι συνεργάτες του σφυρίζουν φάουλ στο τρίποντο. Στην προσπάθεια του Λάρκιν, με δράστη τον Ντόμκινς. Ο Λάσο εκρήγνεται. Φωνάζει στους διαιτητές παρατεταμένα. Δέχεται την πρώτη τεχνική ποινή. Δεν σταματάει παρά τις συστάσεις. Εδώ και πάλι το replay. Ο Ντόμκινς φαίνεται να μπαίνει στον άξονα του Λάρκιν και να του κάνει φάουλ. Αποβλήθηκε ο προπονητής της Ρεάλ και συνέχισε με τον Ζους Ματέο. Η ισπανική ομάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο, που εκεί κυριολεκτικά συνετρίβει. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει την Έφες. Ευνηδιασμοί, καλές άμυνες, σωστές επιλογές στην επίδεση. Πολύ νωρίς ήρθαν οι 100 πόντοι για την τουρκική ομάδα. Εδώ ο Μίτσιτς συνεργάζεται με τον Ντάμστον και ο δεύτερος καρφώνει εντυπωσιακά. Για να τελειώσει το παιχνίδι με σκορ 83-108, συντριβή για τη Ρεάλ που πλέον έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και είναι σε περιπέτειες.